Γεια σας. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ στο στούντιο των άλλων καιρών για να συζητήσουμε ένα θέμα δύσκολο. Προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε νυφάλια, αντικειμενικά, γνωρίζοντας πως το Σαββατοκύριακο που πέρασε χάθηκαν 5 άνθρωποι από καθαρή ηρωίνη και από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν φύγει άλλοι 135. Δεν θα το πλησιάσουμε, θα το προσεγγίσουμε σήμερα το θέμα γενικά. Θα το πλησιάσουμε μέσα από μια προσωπική ιστορία, την ιστορία της κυρίας Ζωής Πραποπούλου που βρίσκεται στις κόκκινες καρέκλες και της μητέρας της, της κυρίας Παρασκευής Πραποπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Έχετε και το μωρό σας μαζί, δεν θα είναι μεγάλη ταλαιπωρία γι' αυτό. Δεν είχαμε να τα αφήσουμε, οπότε δεν έχουμε κανένα. Δεν έχετε κανένα. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Ζωή. Είναι μια πολύ περίεργη, δύσκολη ιστορία η δική σου, η προσωπική πολύ σου ιστορία. Πολύ περίεργη, δύσκολη και μεγάλη θα έλεγα. Η ερώτηση πρώτη. Πώς ξεκίνησες και πότε? Ξεκίνησα με ένα πολύ απλό και χαζό τρόπο. Αυτό που παρουσιάζουν στα έργα συνήθως. Υπήρχε κάποιος πολύ δυνατός πόνος, πολύ δυνατός κατά την κρίση μου και κατά την ηλικία, την κρίση της ηλικίας μου μάλλον. Και βρέθηκε κάποιος, μου είπε μη στεναχωριέσαι. Εγώ θα σου δώσω κάτι, να μην πονάς. Μου το έδωσε, δεν πόναγα. Μου το έδινε επί ένα μήνα, δεν πόναγα. Θα ήταν αδιάκριτο να σε ρωτήσουμε τι πόνο εννοείς? Υπήρξε κάποιος αραβώνας από 14 χρονών, ο οποίος δεν ήταν αραβώνας ακριβώς, ήταν κάτι σαν, ήταν αδελφός μου αυτός ο άνθρωπος. Μεγαλώσαμε μαζί. Οπότε χωρίζοντας με εκείνον, εγώ έχασα τον αδελφό μου και την οικογένειά μου που ποτέ δεν είχα, γιατί μεγάλωσα και χωρίς πατέρα, μεγάλωσα μόνο με τη μάνα μου. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 9 μηνών και είχα βρει εκεί πέρα μία οικογένεια, ένα σύντροφο. Τέλος πάντων, ο πόνος για μένα και για εκείνη την ηλικία ήταν πολύ μεγάλος, ήταν πολύ ευαίσθητα εφηβικά μου χρόνια. Συνήθιζα πάντα να κάνω παρέα με μεγαλύτερους. Είχα βρεθεί και πριν σε διάφορες τέτοιες περιστάσεις ανθρώπων που έκαναν χρήση ναρκωτικά, ήξερα τι είναι τα ναρκωτικά. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πλήρως ενημερωμένη. Τώρα πια δεν μπορώ να το πω. Νόμιζα ότι ήμουν ενημερωμένη. Στα 13 σου λοιπόν ξεκίνησες. Στα 13 μου λοιπόν δοκίμασα. Δεν συνέχισα. Υπήρξα περιστασιακός χρήστης. Γιατί ακριβώς δεν είχα και πρόβλημα. Δηλαδή είχα μια ζωή γεμάτη. Είχα γερές βάσεις. Και ξαφνικά, χάνοντας τον κόσμο κατά τα πόδια μου, έτσι όπως το έκρινα εγώ τότε, βρέθηκε αυτό. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είχα όμως την εντύπωση ότι επειδή είχα ξαναδοκιμάσει, αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί με μένα. Δηλαδή έλεγα, μα πώς ρε παιδί μου, τους βλέπω και παίρνουν. Εγώ δεν έπαιρνα. Ήμουν περιστασιακός χρήστης, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάσω. Δεν έπαιρνα. Ήταν. Τους έλεγα χτυπιόντουσαν, πονάγανε και εγώ κάθε φορά που έπαιρνα, που τύχαινε να είμαι, μπορεί να ήταν μία φορά το χρόνο. Μπορεί να ήταν μία φορά το μήνα, μπορεί να ήταν δύο φορές τη εβδομάδα ή τρεις. Τι σου συνέβαινε εσένα? Τίποτα. Απλά αισθανόμουν όμορφα και μετά ξύπναγα το πρωί και δεν έτρεχε τίποτα. Μάλιστα. Κυρία Πραποπούλου, εσείς καταλάβατε ότι κάποια στιγμή κάτι περίεργο συμβαίνει στην κόρη σας? Όχι. Δεν το κατάλαβα, μου το είπε. Σε ποια ηλικία? Ήταν τότε 22 χρόνων. Μετά από τόσα πολλά χρόνια σας το είπε? Μετά από τόσα πολλά χρόνια της το είπα, γιατί μετά από τόσα πολλά χρόνια υπήρξε πραγματικά το πρόβλημα. Πραγματικά, πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή, επί 7 χρόνια η μητέρα σας δεν είχε υποψιαστεί το παραμικρό? Όχι, γιατί φρόντιζα εγώ να πηγαίνω στο σπίτι νυφάλια όπως έφευγα. Δεν είσαστε φίλες μαζί, δεν συζητάτε τα πάντα? Βεβαίως και είμαστε φίλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο θέμα δεν συζητιέται και μάλιστα σε μια ηλικία όπου το κάθε παιδί κάνει την εφηβική του επανάσταση. Η επανάστασή σας ήταν αυτή ακριβώς? Ήταν αυτή. Τότε, εκείνη την εποχή υπήρχαν, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω, οι ροκάδες και οι γκυράφιδες. Υπήρχε μια κάποια μέσω μουσικής διαφορά. Λοιπόν, εγώ ήμουν με την μία ομάδα, οι οποίοι έπαιρναν χάπια, κάπνιζαν χασίς και άλλα ορισμένα ναρκωτικά. Επειδή ήμουν πάρα πολύ μικρή και έκανα με μεγαλύτερους παρέα, δοκίμασα κι εγώ. Η μητέρα μου είπε, από τότε που ήμουν μικρή, ό,τι θέλεις θα με ρωτάς. Ποτέ δεν θα ρωτήσεις κανέναν άλλον εκτός από μένα. Στο πλαίσιο όμως επανάστασης αυτό δεν έγινε. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Να μας μιλήσει όμως η ίδια η μητέρα, πώς έγινε και το πληροφορηθήκατε, πώς σας έγινε? Ήταν ένα καλοκαίρι,
όταν η ζωή ήταν 22 χρόνων, ήμουν στο μπαλκόνι, ετοιμαζόταν για διακοπές και ξαφνικά εκεί μου λέει, μαμά θα φύγω, γιατί θέλω να πάω, είμαι άρρωστη. Άρρωστη, τι άρρωστη, της έλεγα εγώ. Λέει, είμαι άρρωστη. Όταν εννοείς άρρωστη, τι λες? Παίρνω ναρκωτικά. Έτσι. Εγώ δεν το συνειδητοποίησα. Είναι ψηλά από τα χέρια. Δεν το συνειδητοποίησα αμέσως. Λέω, τι ναρκωτικά. Είμαι άρρωστη. Παίρνω ηρωίνη, μου λέει. Και πρέπει να φύγω, να πάω σε κάποιο νησί, να το ξεπεράσω. Τι άλλο θα μπορούσα να πω από το να της πω, αφού νομίζεις ότι είναι ο τρόπος αυτός που μπορείς εσύ να το ξεπεράσεις. Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, θέλετε να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε έξω το μωράκι, να το περιποιηθούμε κιόλας με έναν τρόπο που... Άννα, θες να βοηθήσεις. Να το βγάλω εγώ έξω, θέλετε. Όχι, όχι, καθίστε εκεί αν θέλετε. Σωπασόμε. Τώρα νηστάζει. Θα πάμε βόλτα τώρα, μισό λεπτό. Τώρα νηστάζει, αγάπη μου. Κυρία, θα σε δώσω εγώ. Δεν κατάλαβες, εσύ να το προσέχεις. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, κυρία Παρασκευή, μπορεί να είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή το υποψιαστήκατε, να το διώξετε αμέσως από το μυαλό σας, δεν θέλατε να το πιστέψετε με τίποτα, την αλήθεια όμως? Υποψία δεν είχα, απλώς δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι στο δικό μου το παιδί, ότι μπορεί ποτέ να γίνει. Να ρωτήσω εσένα, όταν το έμαθε η μητέρα σου, από εκεί και μετά είχες κάποια βοήθεια από την ίδια ή... Τα πάντα. Από την εξομολόγηση αυτή, αν βοηθήθηκες? Οτιδήποτε ζήτησα από τη μητέρα μου, το είχα. Σαν τι? Ζήτησα καταρχήν φάρμακα. Φάρμακα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα για στην ιστορία. Στα 22 σου το ανακοίνωσε, τώρα είσαι 30 περίπου. Ναι. Τόσο. Αυτά τα 8 χρόνια πώς πέρασαν? Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες. Πάρα πολλές προσπάθειες. Και δεν ξέρετε τι είναι να κάνεις προσπάθειες να ξεφύγεις από τα ναρκωτικά. Είναι... Λες. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα κορμί που δεν είναι δικό σου. Είναι σαν να... Είναι... Πονάς, χωρίς να προσδιορίσεις... Μπορείς να προσδιορίσεις... Συγγνώμη. Χωρίς να μπορείς να προσδιορίσεις από πού έρχεται ο πόνος. Δεν μπορείς να φας. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είσαι συνέχεια στην τουαλέτα. Συγγνώμη για την έκφρασή μου. Όπου πλέον δεν έχεις να βγάλεις τίποτα... εκτός από νερό, ξερνάς χολή, τρέμεις, υδρώνεις, ζεσταίνεσαι, κρυώνεις, ξεφτυλίζεσαι, χάνεις το μυαλό σου, σκέφτεσαι πράγματα. Δεν είναι, είναι πάρα πολλές οι φορές που πήγα να αυτοκτονήσω, πάρα πολλές οι φορές, και όχι του στυλ αυτοκτονώ, προσέξτε με, βοηθήστε με. Ήτανε φορές που είπα αυτοκτονώ, πεθαίνω, και μάλιστα όταν το έκοψα, είπα, αυτό θα είναι το τελευταίο. Εάν δεν πεθάνω με αυτό, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να ζήσω. Και από εκεί και πέρα έζησα. Όταν τη βλέπατε έτσι, τι κάνατε, πώς τη βοηθούσατε? Προσπαθούσα να μου δώσει εκείνη οδηγίες. Τι να κάνω να σε βοηθήσω. Δεν ήξερα πώς θα τη βοηθήσω. Κοιτάξτε. Επενέδει μία γιατρός. Βοηθήθηκε ψυχολογικά, ερχόταν η γιατρός στο σπίτι, αφιλοκερδός. Και κάπου, μας είπαν για τις μεθαδόνες. Πριν όμως από τις μεθαδόνες, θέλω να σας μιλήσω και για πριν από τις μεθαδόνες. Γιατί οι μεθαδόνες ήταν το τελειωτικό. Πριν από το τελειωτικό υπήρχαν χιλιάδες προσπάθειες. Δηλαδή, εγώ δεν υπήρξε ποτέ μια εποχή στη ζωή μου που να ήθελα να είμαι τοξικομανής και δεν γνωρίζω προσωπικά έναν άνθρωπο που να λέει είμαι τοξικομανής και θέλω να παραμείνω. Όλοι λένε είμαι τοξικομανής και θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν γίνομαι, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ, δεν έχω τα μέσα, δεν το αντέχω. Τι σου συνέβαινε λοιπόν πριν από τις μεθαδόνες? Πριν από τις μεθαδόνες ξεκινούσα μία μέρα, δύο μέρες, δεν άντεχα. Εν τω μεταξύ είναι και το άλλο, ότι. Δεν σε αφήνουν να φύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας έμπορος να αφήσει κάποιο τοξικομανή να φύγει. Γιατί εάν οι έμποροι άφηναν τους τοξικομανείς να φύγουν, θα είχαν πάρα πολύ μεγάλη χασούρα. Έτσι. Και δεν θα είχαμε και τοξικομανείς πλέον. Εσένα πώς σε προσέγγιζαν? Πώς? Πώς σε προσέγγιζαν εσένα? Να σας πω, καταρχήν εγώ γεννήθηκα με ένα πολύ μεγάλο όνομα.
Δηλαδή ένα... Ίσως όσοι είναι στην ηλικία γύρω των 60 και είναι πειραιώτες να γνωρίζουν το όνομα του πατέρα μου. Το όνομα του πατέρα μου είναι Νίκος Πραπόπουλος. Ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ελλάδος, του ΕΑ. Είχα την ατυχία να τον χάσω σε 9 μήνες και μου άφησε μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Την περιουσία αυτή εγώ, όταν ενηλικιώθηκα, στα 18 μου δηλαδή, τη χρησιμοποιούσα για να διασκεδάσω, για να ζήσω μια χαμένη εφηβεία. Χαμένη για τον ΑΒ λόγο, ίσως γιατί σας είπα έκανα παρέα με ανθρώπους μεγαλύτερους από μένα. Μετά όμως, όταν είδαν ότι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν λεφτά, υπάρχει ψωμί, πολύ μάλιστα, ξεκίνησε έτσι. Τον ένα μήνα λοιπόν δίδεται δωρεάν. Μόλις εγώ μετά το μήνα πήρα τηλέφωνο και είπα Γιάννη, τι έγινε, νιώθω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Μου είπε, μα καλά δεν ήξερες ότι θα το νιώσεις. Μα πώς να το ξέρω, μου το είχες πει. Μα καλά δεν έβλεπες. Ναι, έβλεπα, αλλά ποτέ στον εαυτό μου. Ναι, ξέρεις όμως, τώρα δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να δώσεις εσύ λεφτά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία. Και έχω φτάσει να έχω χαλάσει. Θέλετε να απαριθμίσω την περιουσία? Αν το θεωρείς σκόπιμο. Δεν το θεωρώ σκόπιμο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μονάχα ότι είναι με τα σημερινά δεδομένα μια περιουσία γύρω στα 100 εκατομμύρια. Ας μην αξιολογήσουμε αυτό το κόστος, να πούμε για το προσωπικό σου κόστος. Το προσωπικό μου κόστος δεν αξιολογείται. Δεν αξιολογείται. Τι αισθάνεσαι ότι έχεις χάσει από σένα? Τα χρόνια μου. Τη ζωή μου, τα νιάτα μου. Τη ζωή μου. Αγόρια και κορίτσια ακολουθούν το δρόμο της ηρωίνης από τα 13 τους χρόνια. Ο αριθμός αυτών που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1984 έως σήμερα, σύμφωνα πάντα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διπλασιάστηκαν όμως και οι θάνατοι. Από 77 θανάτους το 1988 φτάνουμε στο 1994 που τα θύματα των ναρκωτικών ξεπέρασαν τα 135. Τον περασμένο χρόνο τα θύματα των ναρκωτικών ήταν 81, ενώ το 1992 ήταν 86. Τις τελευταίες μέρες, 5 ακόμη νέοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους και ένας νέος καθηγητής που δεν πρόλαβε να δει το παιδί του που μόλις είχε γεννηθεί. Παρουσιάζει το Σεζάρ 13 μηνών. Με τα πρώτα μου παιχνίδια απελευθερώνω τη φαντασία μου. Να, στο αρκουδάκι πρέπει να βρεις ποιο μπαίνει σε κάθε τρυπούλα. Στο σφινούλι τέτοι να φτιάξεις το κορμάκι του. Εδώ να ενώσεις τα βαγόνια. Και στο πεταχτούλι κλόουν να τον κάνεις να τυραχτεί επάνω. Play School και μαθαίνουν τον κόσμο με χαρά. Περισσότεροι δύσκολοι λυκέδες με την πρώτη φορά. Αποδείξτε το. Κάνει καλύτερη δουλειά από το απορριπαντικό μου. Τότε δείξτε μου κάτι που να μην έχω ξαναδεί. Το νέο Skip Power βγάζει περισσότερους δύσκολους λεκέδες με την πρώτη φορά. Και χάρη στο Accelerator μπορούμε να το αποδείξουμε ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα. Το Skip Power είναι καλύτερο. Στο παγωτό σοκολάτα, στο κρασί, στη σάλτσα, στην ντομάτα. Ενώ ένα συνηθισμένο απορριπαντικό... Αλήθεια. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και μάλιστα στο σύντομο πρόγραμμα. Νέο Skip Power με Accelerator. Βγάζει περισσότερους δύσκολους λεκέδες με την πρώτη φορά. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Skip. Αυτοί ξέρουν. Η κούρσα των μεγάλων δώρων Kerrygold συνεχίζεται. Κερδίστε ένα πεζό 106 κάθε μήνα και το δικαίωμα συμμετοχής για το σούπερ δώρο της χρονιάς. Μία BMW 316. Λάβετε μέρος τώρα. Κούρσα δώρων Kerrygold. Έτσι κι αλλιώς, εσείς κερδίζετε. Το χαλί σας θα αγαπήσει την Turbo Power. Όμως η Turbo Power δεν είναι μόνο για χαλιά. Είναι ιδανική για κάθε δάπεδο. Ενώ με τα ειδικά της εξαρτήματα έχετε μια δεύτερη σκούπα για πολλές άλλες χρήσεις. Πρωτοπορία. Εφεύρεση Hoover.
Κάτι σου σε φόρμα, κάτι σου σε φόρμα με φλόρα. Φλόρα, το υγιεινό λάδι από Καλαμπόκι. Κάτι σου σε φόρμα με φλόρα. Κρατήσου σε φόρμα με Φλόρα και Φλόρα Soft. Προϊόντα ΕΛΑΗΣ. Σιλβέστερ Σταλόνι. Ρόκι 3. Ο Θρίαμβος. Την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Προσφορά Brown. Διπλό πλέγμα κινητή κεφαλή. Ξυρίζει απαλά και βαθιά. Brown Flex Control. Η επανάσταση στο ξύρισμα από την Brown. Ήταν συνεχώς και επιμονή μου βάσεως σε μια προσπάθεια. Μόνιμα. Γίνομαι καλά, είμαι άρρωστη. Γίνομαι καλά, είμαι άρρωστη. Γίνομαι καλά, είμαι άρρωστη. Είχε προσόντα και έχει προσόντα. Ήταν από πολύ μικρή αρίστη μαθήτρια. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο μαμά αυτό. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ήρεμη, ευγενική. Και είναι καλό παιδί. Όχι ήταν, είναι καλό παιδί. Για μένα είναι παιδί, έστω και αν έχει και εκείνη παιδί. Πολύ σημαντικό, το λέγανε αυτό μαμά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη που είναι στην πρώτη σειρά. Μεγάλο μέρος από τη διήγηση της ζωής ίσως να αφορά και εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα έχετε ζήσει κι εσείς όλα αυτά. Θέλετε να μας πείτε για τις δικές σας εμπειρίες? Ναι, σε πολλά σημεία δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωσή μου. Στο θέμα ότι του είμαι καλά, δεν είμαι καλά, εκεί κάπου συμφωνούμε. Κάπου εκεί συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Δηλαδή, πες μου εσύ, γνωρίζεις κανένα που να θέλει να είναι άρρωστος? Ναι, ναι. Γνωρίζεις? Σε αυτό έχεις δίκιο. Συμφωνώ. Έχεις πάει Γαλλική Ακαδημία εσύ? Ναι, Γαλλική Ακαδημία και Αγγλικά σε επίπεδο προφίσινση. Ναι. Έχω σπουδάσει στο Λονδίνο μακιγιές και color analysis και styling. Ο Γιάννης είναι μουσικός, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά πώς ζείτε σήμερα, πώς βγάζετε το ψωμί σας? Πουλώντας διάφορα, εποχιακά, όπως είναι τα ημερολόγια, βιβλία κτλ. Γιατί δεν ασκείτε το επάγγελμά σας, τι πρόβλημα υπάρχει? Διότι βγήκα πρόσφατα από τη φυλακή. Και? Βγαίνοντας αντιμετώπισα μια διαλυμένη οικογένεια. Έχω ένα παιδάκι 15 χρονών τώρα. Και, δεν έχω ούτε τα μηχανήματά μου να ασκήσω το επάγγελμά μου. Κιθαρίστασή μου. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Παλεύω ακόμα. Σήμερα ζωή είσαι άνεργη? Ναι, είμαι άνεργη. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τι εννοείς? Είμαι άνεργη. Είμαι καθαρή. Εδώ και αρκετά χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη που μπαίνω σε αυτόν τον πρόλογο, θα καταλήξω πολύ σύντομα εκεί που θέλω. Γνώρισα τον άντρα μου, θα μου επιτρέψετε να τον αποκαλώ άντρα μου, γιατί έτσι τον αισθάνομαι. Αν δεν θέλετε, να τον αποκαλώ σύντροφό μου. Βρισκόταν εν διαστάση, τον ήξερα από πολύ μικρή. Περάσαμε από τα ίδια λούκια, βγήκαμε, ξεχωριστά ο καθένας. Δεν είχαμε ο ένας στον άλλον τη δύναμη να πούμε ότι ξέρεις, σ' αγαπώ, σε θέλω, γιατί είμαστε πολύ μικροί. Εγώ ήμουν με άλλον, εκείνος ήταν με άλλη. Όταν λοιπόν μεγαλώσαμε και φτάσαμε στο σημείο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σαν ενήλικες, γνωριστήκαμε, ήταν εκείνος εν διαστάση πλέον. Περιμέναμε, 15 Απριλίου έβγαινε το διαζύγιο του, θα παντρευόμαστε, δεν πρόλαβε, πέθανε. Έμεινα έγκυος εγώ. Από την πρώτη μέρα που ήρθε σπίτι μου να με δει, μου είπε θέλω να κάνουμε ένα παιδί. Του είπα ναι, γιατί αρκετά χρόνια χάσαμε μαζί. Κάναμε λοιπόν το παιδί. Έμεινα έγκυος εγώ, όταν ήμουν 7,5 μηνών, στους 8, εκείνος πέθανε από καρδιά. Τραγική ηρωνία. Τραγική ηρωνία, δεν πέθανε από ηρωίνη. Τραγική ηρωνία και το λέω και το φωνάζω σε όλους. Σε όλους. Δεν πέθανε από ηρωίνη ο Κώστας. Ο Κώστας δεν πέθανε από ηρωίνη. Πέθανε από καρδιά. Δεν με ενδιαφέρει από τι πέθανε. Με ενδιαφέρει το ότι πέθανε. Αυτό είναι.
Και από εκεί τα πράγματα φαντάζομαι ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ζούμε με 56.000 σύνταξη που παίρνει η μητέρα μου από τον πατέρα μου. Εγώ δεν δούλευα. Γιατί? Καταρχάς είχα τον άντρα μου που δούλευε. Η μητέρα μου κρατούσε 2 μωρά. Εγώ ήμουν έγκυος. Δεν δούλευα. Πεθαίνοντας ο άντρας μου, σταματάνε να έρχονται οι πόροι από εκεί. Σταματάει η μητέρα μου να κρατάει τα μωρά, κρατάει το δικό μου το παιδί. Το δικό μου το παιδί και εμένα, η οποία είμαι πλέον σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται, δεν θέλω τίποτα άλλο παρά μόνο να ακολουθήσω εκείνον. Τίποτα άλλο. Είχα φτάσει σε σημείο, ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι, αλλά είχα φτάσει σε σημείο να λέω ότι δεν με ενδιαφέρει για τίποτα στον κόσμο παρά μονάχα για τον άντρα μου. Θέλω να ακολουθήσω τον άντρα μου. Αφήστε με. Αφήστε με. Τελικά πήρα την απόφαση να αφήσω αυτό το παιδί να γεννηθεί, μόνο και μόνο γιατί το μισό θα ήταν εκείνος. Όχι γιατί το μισό θα ήμουν εγώ. Μόνο και μόνο γιατί το μισό θα ήταν εκείνος. Και μετά να αυτοκτονήσω. Η μητέρα μου έμεινε σπίτι, εγώ ήμουν... Μπορώ να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει και την επιλεκτική μνήμη. Έχω ξεγράψει από τη μνήμη μου πολλά πράγματα, από αυτά που είπα και έκανα τότε. Έκανα πάρα πολύ καιρό να συνέλθω. Από το θάνατό του, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω συνέλθει, ούτε ότι θα συνέλθω ποτέ. Απλά τώρα κατάλαβα ότι πρέπει να ζήσω, όπως κατάλαβα ότι πρέπει να ζήσω ξεφεύγοντας τα ναρκωτικά, πρέπει να ζήσω στεκόμενη στα δικά μου πόδια και ξεφεύγοντας πλέον και από αυτή την υπέροχη αγάπη που ίσως άλλοι να μην είχαν την τύχη να γνωρίσουν. Εγώ είχα την τύχη να την γνωρίσω, τώρα δεν ξέρω αν είναι τύχη ή ατυχία. Και παίρνοντας δύναμη από εκεί. Στην πρώτη σειρά είναι και η Ελίζα. Στην προσπάθεια και εσύ, έτσι δεν είναι? Η ανεργία. Κοινωνικό πρόβλημα. Και δικό μου. Εγώ είμαι μέλος της κοινωνικής επανένταξης του 18 άνω. Όσον αφορά τις μεθαδόνες, είμαι κάθετη. Τις θεωρώ ουσίες. Δεν ξέρω αν ακόμα παίρνεις. Όχι. Ψυχολογική εξάρτηση είχα εγώ, η οποία κατέληξε στις ουσίες. Πόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε? Ποια είναι η θέση της πολιτείας τώρα εδώ, που ψάχνω για δουλειά? Που τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματα, που κάνουν ουσιαστική προσπάθεια? Που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια θετική στάση ζωής? Πού είναι η πολιτεία να βοηθήσει εκεί? Πού είναι τα προγράμματα? Θα δώσει μεθαδόνες, θα βάλουμε ανθρώπους στην κατάψυξη? Να προτείνω κάτι? Να υπάρχουν κάποιες θέσεις, έστω στο δημόσιο, για κάποιο χρονικό διάστημα, τα παιδιά να έχουν κάποιο οικονομικό πόρο στην αρχή για να σταθούν στα πόδια τους. Δεν ξέρω αν είναι κανείς υπεύθυνος εδώ. Τώρα αμέσως. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσει και η κυρία Ελένη Τσάφου, του νεοσύστατου οργανισμού κατά πολέμηση των ναρκωτικών. Ένας ακόμη οργανισμός, κυρία Τσάφου, τι πιστεύετε? Ελπίζουμε πως όχι. Μάλλον ξεκινάμε με αυτή τη βεβαιότητα και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε εδώ για να πούμε αυτά που έχουμε ήδη κάνει και όχι αυτά που προτιθέμεθα να κάνουμε. Στα κέρια ερωτήματα όμως που έθεσαν, έχετε να δώσετε κάποια απάντηση? Ναι. Εδώ υπόθηκαν ακροθυμώς βέβαια πάρα πολλά θέματα. Θίχτηκε το θέμα των αιτίων, θίχτηκε το θέμα της θεραπείας, της συντήρησης που μεθαδώνει και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Της επαγγελματικής αποκατάστασης. Να αρχίσουμε και να μην ξεχάσουμε τα προηγούμενα. Βέβαια. Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, που είναι ένα διευθυντικό όργανο, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που στοχεύει να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας εθνικής πολιτικής στο θέμα των ναρκωτικών, δεν θα ήθελε να κατηγοριοποιήσει τους πρώην χρήστες, τα αποθεραπευμένα άτομα, ως άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί αυτό οδηγεί, παρά τις καλές προθέσεις ίσως, σε μια νέα μορφή κοινωνικού ρατσισμού. Αυτό που χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα του 1994, που ούτως ή άλλως πλήττεται από ανεργία και πολλοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, μη πρώην χρήστες, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας, θα ήταν να δοθεί μια απάντηση και μια λύση στο θέμα των προϋποθέσεων που θα φέρουν τους ανθρώπους αυτούς να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν επίσης όρις να διεκδικήσουν μια δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΚΑΝΑ έχει ήδη ζητήσει τα ονόματα των αποφύτων των θεραπευτικών προγραμμάτων
και πρόκειται να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν και τα τυπικά προσόντα, στα οποία είναι λογικό να υπολείπονται μετά από τόσα χρόνια χρήσης, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να βρουν μια δουλειά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε. Η Ζωή, η Ελίζα και ο Γιάννης θα μπορούσαν να υποβάλουν τώρα κάποια ερώτηση, να ζητήσουν κάποια διευκρίνηση σε αυτό που είπε, αν σας καλύπτει. Ναι, σίγουρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω το άτομο με ειδικές ανάγκες. Και νομίζω ότι αυτά που λέτε είναι πολύ καλά, αλλά τα θεωρώ λίγο ουτοπιστικά. Για τη χώρα που ζούμε, για εδώ που είμαστε. Έχεις ξανακούσει αυτά, Ζωή? Όχι. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούς. Ναι. Εσύ, Ελίζα? Ναι, τα έχω ξανακούσει. Ο Γιάννης τι λέει? Εγώ τα έχω ξανακούσει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχω δει τίποτα μέχρι τώρα. Τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια. Στην κυρία, δίπλα σας. Να ρωτήσω κάτι. Τι προϋπολογισμό έχει αυτός ο οργανισμός? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΚΑΝΑ ιδρύθηκε στην πράξη, ακόμα δεν λειτουργεί, δηλαδή μόλις δεν τώρα... Δεν έχει δηλαδή προϋπολογισμό. Ναι. Προβλέπετε... Όχι να λέμε, και κοιτάτε να δείτε, γιατί όταν βγαίνουμε έξω και λέμε πράγματα στον κόσμο και σε αυτά, τι κάνουμε, δίνουμε μία εντύπωση ότι κάτι γίνεται και έτσι βοηθάμε το εμπόριο ναρκωτικών. Όπως και το άλλο είναι επικίνδυνο. Ας με συγχωρήσουν. Μην τους καταλαβήσουν και διαπρόσθεση τώρα. Ο ΚΑΝΑ βοηθάει τους εμπόρους. Το πιστεύω ότι αν δεν γίνεται τίποτα, σίγουρα τους βοηθάει. Αν γίνεται, βέβαια δεν τους βοηθάει. Αν φυγεί, κυρία. Αλλά για να γίνει, δεν είναι υπεύθυνος ο ΚΑΝΑ. Σίγουρα. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός Οικονομικών και αν λέμε και τα σίκα-σίκα, αυτός που διαμορφώνει την πολιτική. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ λέω για όλα φταίνε τα πρωθυπουργικά γραφεία και δεν εννοώ μόνο τον πρωθυπουργό, όλους. Έτσι πιστεύω και στον πολιτισμό που με αφορά, αλλά και παντού και στην παιδεία. Και... θέλω να πω το εξής. Η απομυθοποίηση εύκολα μπορεί να γίνεται μύθο και πρέπει να είμαστε πολύ ακριβοί. Εγώ δεν έχω ακούσει πουθενά σε καμία εκπομπή που λέγεται... Κυρία Κουτούκου, είστε πιο ενήμερες από μένα και, και ασφαλώς ειδικοί, που λένε για τα παιδιά με τα ναρκωτικά, κανένας δεν έχει πει ότι φταίνε τα παιδιά. Το πρώτο που λένε φταίει η κοινωνία, φταίνε και τα παιδιά. Και είναι όλα ευαίσθητα. Με τόσες ευαισθησίες, τόσοι άνθρωποι, πώς πάνε και συμπαρασύρουν οικογένειες ολόκληρες των όλων. Η ηρωίνη δεν θερίζει μόνο τις πιάτσες των τοξικομανών. Ο εφιάλτης έχει εισβάλει και στα σχολεία. Στο 9% περίπου των μαθητών από 13 έως 18 ετών, οι έμποροι έχουν προσφέρει χασίς και μαριφουάνα. Ενώ στο 4% των παιδιών ηρωίνη, σύμφωνα πάντα με την τελευταία έρευνα πανεπιστημιακών καθηγητών. Στην Αθήνα, η αναλογία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στη χρήση ναρκωτικών είναι 2:1. Ενώ η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έχουν το θλιβερό προβάδισμα σε ποσοστά μαθητών που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τον τελευταίο καιρό όμως της μόδας είναι και το θανατηφόρο κοκτέιλ, δηλαδή ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ελληνίδες Έλληνες, ομολογουμένως τα κουραμπιεδάκια σουίτι αλατίνι είναι τρέλα. Ας δείξουμε λοιπόν όλοι τη δέουσα ψυχραιμία. Βρε παιδιά. Ο αδύναμος αυτός κύριος δυσκολεύεται να καθαρίσει την κουζίνα του. Γι' αυτό του δώσαμε το Mr. Muscle. Με ένα πέρασμα το Mr. Muscle εξαφανίζει λύπη και βρωμιά από όλες τις επιφάνειες της κουζίνας. Να ήταν όλα στη ζωή το ίδιο απλά. Mr. Muscle, καθαριστικό για όλη την κουζίνα. Λατρεύει τις σκληρές δουλειές. Σήμερα το νέο Ariel Ultra προκαλεί το δικό σας απορρυπαντικό σε σύγκριση. Θα μου πείτε γιατί αγοράζετε αυτό το κοινό απορρυπαντικό? Πάντα το αγόραζα. Θα θέλετε να το συγκρίνουμε εδώ μπροστά στις κάμερες με το νέο Ariel Ultra? Ας κάνουμε ένα τεστ. Λερώνω με βερνίκι τα προβλημένα συνθετικά υφάσματα. Φτάνει, εντάξει. Και εδώ, το ίδιο. Και θα βάλω Ariel Ultra στο ένα και από το απορρυπαντικό σας στο άλλο. Και τώρα θα τα χτυπήσω. Ωραία.
Και τι λέτε, να τα έχει καταφέρει το δικό σου? Μάλλον. Έχει όμως το λεκέ, για να δούμε τώρα. Έχει το λεκέ, για κρατήστε το. Για να δούμε και το Ariel. Είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί εγώ είμαι ευχαριστημένη από το. Το δικό σας απορρυπαντικό αντέχει τη σύγκριση με το νέο Ariel Ultra. Ariel. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Στον κύκλο μας έχουμε κοινά μυστικά. Ένα από αυτά είναι πιο απαλό. Everyday. Τίποτε άλλο δεν χωράει στον κύκλο μας. Σειρά απαλής φροντίδας Everyday. Η ζωή στα απαλά. Το αγαπημένο μας Νουνού βάζει τώρα 8 κουτιά σε γιορτινή πρακτική συσκευασία με κουπόνι που χαρίζει σε 15.000 τυχερούς υπέροχα ημερολόγια με τα παιδιά του Νουνού. Γάλατα υπάρχουν πολλά. Νουνού όμως ένα. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Καταθέσεις με τόκο από την πρώτη δραχμή. Με το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Χωρίς καμία επιβάρυνση στις συναλλαγές. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Με σύγχρονη εξυπηρέτηση σε προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, συνάδαγμα και με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Δίπλα σας, παντού και πάντα. Τόσο χωρός κοινικό. Δηλαδή, είναι 3 ώρες. Και με μπαλέτα, έτσι, άλλα πολλά. Δευτέρα. Φοβερό ήταν αυτό, ε. Και τι έχετε, δεν φοβάσαι με εμένα. Θέλω να φτιάξω κάτι, δηλαδή. Πού να ξεκινήσεις, δηλαδή, περίπου. 15 εκατομμύρια. Φαντάστικο. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στη μητέρα της ζωής. Λέτε ότι για 8 ολόκληρα χρόνια δεν είχατε καταλάβει, δεν ξέρατε ότι η κόρη σας έπαιρνε ναρκωτικά. Τώρα είστε σίγουροι ότι δεν εξακολουθεί να παίρνει? Τώρα δεν βγαίνει από το σπίτι καν. Γιατί με το πλήγμα του θανάτου. Αλλά τελικά το ήθελε εκείνη να γίνει καλά και έγινε. Τώρα της έχω εμπιστοσύνη. Η μητέρα μου έχει γίνει ειδική πλέον σε αυτά και να θέλω να τη σκεφτώ δεν μπορώ. Ευχαριστώ. Ακούμε την επόμενη ερώτηση. Θα μιλήσω λίγο σκληρά. Είμαι δημοσιογράφος 35 χρόνια. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καρακατσάνη. Διαπιστώνω με τα λύπης μου μια γλυκιά κοπέλα, λαλίστατη, μορφωμένη, και μια μητέρα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτή την εντύπωση μου δίνει. Κάνω λάθος, αδιάφορη. Και θα πρότεινα να πάρουμε γονείς σαν την κυρία, να τους ενημερώσουμε, όχι εμείς, οι ειδικοί, αν υπάρχουν, γιατί ξέρετε κυρία Διγενή, είμαι και εγώ μάνα και γιαγιά. Οι μάνες Ελληνίδες πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι άγγελοι, και τα παιδιά του γείτονα είναι διάβολοι. Έρχεται το παιδάκι, φεύγει στις 12 η λαλίστατη και ωραιότατη κοπέλα και έρχεται στις 5. Και η μαμά κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, κι εγώ, κι εσείς. Τα ναρκωτικά τα έφερα το μεσημέρι. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ έκανα κοπάνω στο σχολείο. Σας είπα, επ' αυτού οι μητέρες κι εγώ μαζί θέλουμε ενημέρωση. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει μία λέξη η οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να χαρακτηρίσει τη μητέρα μου πάνω σε αυτό το θέμα, είναι αδιάφορη. Γιατί η μάνα μου γεννήθηκε από την κοιλιά της μάνας της μια μάνα, η οποία ήταν μια αγκαλιά, έτοιμη να αγκαλιάσει οποιοδήποτε εγκαταλελειμμένο παιδί. Ήταν μια μάνα η οποία ήταν πάντα πρόθυμη να αγκαλιάσει τα προβλήματα όλων των παιδιών και επειδή ήταν τόσο σίγουρη για το δικό της το παιδί, γιατί όντως μου είχε δώσει σωστές βάσεις, εγώ φταίω, δεν φταίει η μάνα μου. Ξέρετε που θα ήθελα να μείνω, αν μου επιτρέπετε, στο ότι η μητέρα επί 7-8 χρόνια δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κυρία Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου, τι λέτε γι' αυτό εσείς, πώς σας φαίνεται? Δεν είναι υπερβολικό? Δεν είναι ασύνηθες. Ναι, όχι, βέβαια, δεν είναι ασύνηθες. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας λόγος είναι ότι πράγματι, αν υπάρχει στην αρχή μια περιστασιακή χρήση και καλή συγκάλυψη, αν η μητέρα εργάζεται ή απασχολείται, οι γονείς, μπορεί να μην γίνει αντιληπτό. Συνήθως όμως δεν θέλουν οι γονείς να καταλάβουν. Δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν μια τρομακτική πραγματικότητα. Όταν πηγαίνουν στους ειδικούς ή στο γιατρό ή στις θεραπευτικές κοινότητες και γίνεται συζήτηση και αναδρομή στο παρελθόν για το τι πραγματικά έγινε,
τότε αρχίζει και μπαίνει ένα-ένα κομμάτι του παζλ στη θέση του. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο με τους χρήστες ναρκωτικών, με αυτούς που κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών, το ίδιο συμβαίνει και με τα ψυχικά νοσήματα γενικότερα. Θέλω να πω βέβαια ότι φταίει το, αυτό που λένε έτσι με παχές κουβέντες, το δεξιόν κράτος ή το αυτό. Δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά κράτη όπως μόνο απεδείχθη. Εκείνο που αποδεικνύεται είναι ότι δεν υπάρχει κράτος. Και απορώ, ας πούμε, προημερών θυμόσαστε που πιάσανε εκείνο το γυφτάκι που έκανε το, αυτό το ναρκωτικό, το βαποράκι. Και πιάσανε το παιδάκι, 9 χρόνο. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου σας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή, όπως και τη ζωή προηγουμένως. Ένα πρώτο σχόλιο. Το βέβαιο είναι ότι εάν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις, δεν θα ξεκίναγε. Υπάρχει μια αντικειμενική βάση, η οποία ουσιαστικά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες θα μας επέτρεπε να τους χαρακτηρίσουμε σωστά σαν άτομα με ειδικές ψυχολογικές ανάγκες. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Και βέβαια στη συνέχεια, επειδή το κύκλωμα της εμπορίας είναι ένα κύκλωμα πάρα πολλών δις, έχει τη δυνατότητα ακόμα και να χρησιμοποιεί εργαλεία marketing όπως τους διάφορους καλλιτέχνες για τους οποίους προπαγανδίζει ότι ήταν ή είναι χρήστες. Λοιπόν, αυτό είναι η βασική παρατήρηση, η οποία νομίζω ότι είναι κοινή για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο θα μου έκανε εντύπωση, εάν δεν το είχα ήδη σκεφτεί, και είναι έτσι μια ρητορική ερώτηση, είναι το εξής. Γιατί σε μια στιγμή που πράγματι θα θέλατε να γλιτώσετε, θέλετε να φύγετε. Γιατί δεν ήρθατε σε αντίθεση με τον άνθρωπο που σας έδινε, ηρωίνη. Θα έρθω σε αντίθεση με τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί δεν πήγατε σε ένα διπλανό, ας πούμε, αστυνομικό τμήμα να πείτε ότι ο κύριος Στάδε μου δίνει ηρωίνη. Φοβάμαι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Άλλος λόγος. Ναι, δεν έχω τίποτα υπόψη που σας ρωτώ. Σας ρωτώ έτσι με καλή προαίρεση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι φοβάμαι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μήπως το μετανιώσω και μετά ποιος θα μου δίνει. Μετά ίσως πέσω σε χειρότερο. Σας μιλώ ειλικρινά. Όχι, το πιστεύω. Δεν έχετε κανένα λόγο να μην είστε ειλικρινείς. Αλλά ο βασικότερος και κύριος λόγος είναι ότι φοβάμαι. Γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θα μπορούσα να πω, θα προτιμούσα να μην τα πω, αλλά γνωρίζουμε όλοι πόσο σάπιο και βρώμικο είναι το μέρος. Δεν ξέρω, όχι, δεν θέλω να πω κράτος, ούτε κοινωνία. Δεν θέλω να πω. Υπάρχει σαπίλα, υπάρχει βρωμιά. Υπάρχουν αστυνομικοί μπλεγμένοι μέσα. Αυτά θέλω να σα ρωτήσω, φοβηθήκατε, μήπως σας βγει σε κακό, επειδή ο αστυνομικός αντιαμβωθεί σε εσάς, βοηθούσε τον άλλον. Ναι, έχω δει. Έχω δει αστυνομικό να κάνει αυτή την ιστορία. Το έχω δει. Έχω βρεθεί σε πλατεία και εκείνη την ώρα. Η πλατεία, ξέρετε, είναι η έσχατη λύση. Όταν δεν υπάρχει κάποιος γνωστός να σου δώσει από σπίτι, είναι η έσχατη λύση η πλατεία. Και εκεί που περιμένουμε όλοι περιμένουμε οι άρρωστοι, βλέπουμε ένα περιπολικό. Με στολή αστυνομικός. Και λέμε, παιδιά, σύρμα, φεύγουμε. Όπα, λέει, πού πας. Αυτόν περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Πού να καταγγείλεις ποιον. Συμφωνείτε? Πού να πάω. Να πάω να κάνω τι. Να πω τι, σε ποιον. Ξέρω, δεν ξέρω, δεν θέλω ούτε φοβάμαι. Να πω τι. Να πω για ποιους. Τα ναρκωτικά είναι καταφύγια για παιδιά δύο κόσμων, των πολύ πλουσίων και των πολύ φτωχών. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, που πραγματοποιήθηκε με δείγμα περίπου 4.000 μαθητών στα σχολεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει διαπίστωση ότι τα παιδιά που συνηθίζουν τον καπνό και το αλκοόλ μέσα στο σπίτι είναι πιο ευάλωτα στις καταχρήσεις. Έρχεται η νέα κρέμα γάλακτος Νουνού. Πλούσια. Διάσημη. Πετυχημένη. Και με την αξεπέραστη ποιότητα Νουνού. Σε λίγες μέρες στα ψυγεία τώρα προσφορές. Αλλά δερμάτινο πορτοφόλι ή δερμάτινη κλειδοθήκη, μόνο το Ariel μπορεί να σας χαρίσει. Βρείτε τα μέσα σε κάθε μεγάλη ή μικρή συσκευασία Ariel. Αποκτήστε τα σήμερα. Ariel. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Η ευτυχία στηρίζεται σε πολύ απλά πράγματα. Στη χαρά της δημιουργίας, στη σιγουριά της επιτυχίας, σε μια όμορφη εικόνα, σε αυτά που προσφέρεις όλες τις στιγμές. Αλεύρι Αλατίνι.
Το πρώτο αλεύρι για όλες τις χρήσεις εδώ και 25 χρόνια. Τώρα η χλωρίνη Kleenex και σε νέα επαναστατική σύνθεση. Ούλτρα παχύρευστη, ούλτρα απολυμαντική, ούλτρα πρακτική, ούλτρα λευκαντική. Νέα παχύρευστη χλωρίνη Kleenex Ultra και Ultra Fresh. Αυτή που ξέρετε και εμπιστεύεστε τώρα και σε ούλτρα. Ψαρόσουπα. Και πού θα βρω τόσα λαχανικά μέσα στη νύχτα. Νέοι κύβοι λαχανικών. Η νέα γευστική έκπληξη της Knorr. Μεγαλώνει γρήγορα. Παίζει και κινείται διαρκώς. Μαθαίνει συνέχεια. Σίγουρα χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα κιλό γάλα. Το Νουνού Kid. Το Νουνού Kid είναι ένα νέο, μοναδικό γάλα ανάπτυξης για τις αυξημένες ανάγκες της νηπιακής και προσχολικής ηλικίας. Είναι εμπλουτισμένο με τις πρωτεΐνες, το σίδηρο, τις βιταμίνες και το ασβέστιο που χρειάζονται τα παιδιά για τη σωστή σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη από το δεύτερο χρόνο. Τώρα που τα παιδιά μας αναπτύσσονται, που παίζουν και μαθαίνουν, τώρα έχουμε το δικό μας μέτρο ανάπτυξης. Το Νουνού Kid. Νουνού Kid. Μέτρο ανάπτυξης. Παναθηναϊκός ΠΑΟ. Απόψε στις 10 παρατέταρτο μόνο στον Αντένα. Η μεγάλη ελληνική μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι πράσινοι του Ευθύμη του Μουτζόγλου θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν την επιτυχία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αντίπαλός τους ο δικέφαλος του Βορρά, που θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η μεγάλη γιορτή. Η μεγάλη μάχη του μπάσκετ από το κλειστό της Γλυφάδας. Παναθηναϊκός ΠΑΟ. Απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Αντένα. Doers. Quality sports time. Κυρία Βόζεμπεργκ, πριν να πείτε οτιδήποτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η ζωή είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή της ζωής της. Προσπαθεί να βρει δουλειά, περνάει δύσκολα και οι προσεγγίσεις των εμπόρων συνεχίζονται, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί να κάνει τώρα αυτή η κοπέλα? Καταρχήν, αν οι έμποροι είναι γνωστά πρόσωπα, πρέπει να καταγγελθούν. Δεν μπορώ. Σέβομαι το ότι φοβάστε και το άκουσα πριν με πάρα πολύ προσοχή και με πάρα πολύ ευαισθησία. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποιος πρέπει να βάζει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο σε αυτές τις υποθέσεις. Γιατί να είμαι εγώ αυτός ο κάποιος, γιατί να την πληρώσω μάλλον. Γιατί εσείς είσαστε θύμα και αύριο το πρωί θα αντιμετωπίσετε το θάνατο. Μιλάω σκληρά, γιατί άκουσα πριν κατά την ομολογία εξομολόγηση, δεν ήταν κατάθεση της ζωής, ήταν εξομολόγηση, δύο πράγματα. Είπατε, ήμουνα περιστασιακός χρήστης και είπατε, έκανα κι εγώ την επανάστασή μου. Αυτά, κυρία Διγενή, πιστεύω ότι είναι δύο σημεία πολύ επικίνδυνα για την νεολαία στην οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο αυτή η εκπομπή λόγω του ευαίσθητου θέματος. Ίσως κάποτε. Όχι, δεν παρεξηγηθήκατε, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε να τελειώσω, θα καταλάβετε πού οδηγούμε. Κάποτε η δεκαετία του 60-70 χαρακτηριζόταν από την επανάσταση των νέων ως προς το τσιγάρο. Λέγανε, έκανα την επανάστασή μου, άναψα ένα τσιγάρο, πήγα σε πάρτι μετά τη μία η ώρα. Σήμερα η κοινωνία μας έχει οδηγηθεί ώστε οι νέοι να λένε, έκανα την επανάστασή μου πλησιάζοντας τα ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενημέρωση. Και ποια ενημέρωση, είπε ο κύριος Οικονόμου πριν. Η ηρωίνη, μα είναι και η κοκαίνη και κάποιες νοθευμένες ουσίες που σίγουρα με μαθηματική ακρίβεια ο χρήστης των ναρκωτικών ουσιών οδηγείται στο θάνατο. Επομένως δεν υπάρχει περιστασιακός χρήστης, γιατί ο σημερινός περιστασιακός αύριο γίνεται εξαρτημένος και ο εξαρτημένος οδηγείται στο θάνατο. Αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις, είναι επιστημονικές παραδοχές. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χατούκου, αν πιστεύει και εκείνη ότι συζητώντας και οριστολογώντας διάφοροι χάνονται άνθρωποι καθημερινά. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν θα είναι σωστό να βγάζουμε όλη την ουρά μας απ' έξω και να βλέπουμε το πρόβλημα από μία απόσταση. Είμαστε όλοι μέσα στο πρόβλημα. Και αν θυμηθούμε όλοι μας, φαντάζομαι, ότι πιθανά θα σκεφτούμε κάποιες στιγμές στη ζωή μας που βρεθήκαμε στην ίδια ψυχολογική κατάσταση, κάτω από πολύ κακές πιθανά συνθήκες, όμως επειδή βρέθηκαν κάποια άτομα να μας βοηθήσουν ή πιθανόν επειδή είχαμε κάποιες άλλες αντιστάσεις από τα άτομα αυτά που τελικά κατέληξαν να κάνουν χρήση, πήραμε έναν άλλο δρόμο. Για να σκεφτούμε όμως εάν την κατάλληλη στιγμή βρισκόντουσαν τα κατάλληλα άτομα που θα μας προωθούσαν προς αυτό το δρόμο. Τι θα γινότανε? Βασίλη.
Εγώ όταν ακούω τη λέξη ζωή, το μυαλό μου πάει αλλού. Όταν ακούω όμως αυτή τη ζωή εδώ που έχουμε στην κόκκινη καρέκλα, με προσγειώνει σε μια πραγματικότητα η οποία είναι 135 νεκροί αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω πόσοι θα είναι αύριο και πόσοι θα είναι την επόμενη εβδομάδα και πόσοι θα είναι όταν θα κλείσει αυτός ο χρόνος. Ακούω πράγματα από αυτή την συνταρακτική εξομολόγηση, τα οποία τα έχω ακούσει σε πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά ποτέ κανείς δεν τα προσέγγισε σαν ζητήματα μεμονωμένα το καθένα. Η ίδια η ζωή κέρδισε τη ζωή έτσι, τόσο πολύ δυναμικά και έχει το σημαντικότερο έρισμα που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Έχει ένα παιδί, το οποίο πριν από λίγο έκλαιγε απ' έξω, αλλά δεν ήταν για το λόγο ότι αυτή η εκπομπή μιλάει για το δράμα της. Ευχαριστούμε πολύ. To ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Amazing. And now that is all over.